Μήνα. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με τον καινούριο μήνα, να πούμε καλό μήνα. Υποδεχόμαστε δύο από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να συζητήσουμε και τα πολιτικά μας, γιατί ζεσταίνεται πια το πολιτικό θερμόμετρο. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, πρωί. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργός, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας και στους δύο. Και θα μας επιτρέψετε, Υπουργέ, να ξεκινήσουμε από το θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί πριν μια ώρα εμείς φιλοξενήσαμε μια γυναίκα που είναι καθαρίστρια στο νοσοκομείο Κομωτινής. Και το λέω γιατί δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελίες. Η οποία δουλεύει 13 χρόνια συγκεκριμένη, υπάρχουν άλλες με περισσότερα χρόνια, με τρίμηνες συμβάσεις, ετήσιες συμβάσεις, και φτάσανε τώρα στο σημείο 50 και 55 χρόνων να απολύονται αυτές οι γυναίκες από τα νοσοκομεία και να μπαίνει ο εργολάβος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει το καθεστώς στα νοσοκομεία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου από την ίδια την ετυμολογία του σημαίνει ότι είναι συμβάσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εμείς τι έχουμε επιλέξει αυτή τη στιγμή και το έχουμε επιλέξει από την πρώτη στιγμή. Αυτές οι συμβάσεις συνεχώς ανανεώνονται. Ανανεώνονται ανά τρίμηνα ή ανά εξάμηνα. Παράλληλα όμως, στις θέσεις αυτές που δεν είναι μόνιμες θέσεις, δεν είναι θέσεις δηλαδή προσλήψεων για ορίστου χρόνου, είναι ορισμένου χρόνου, γίνονται και διαγωνιστικές διαδικασίες και η εντολή που έχει δοθεί, αυτό όλο το έχουμε περιγράψει στο νόμο που υπήρχε, η εντολή που έχει δοθεί είναι ότι μόνο εάν τυχόν είναι προς όφελος του δημοσίου αυτές οι συμβάσεις, δηλαδή που θα βγουν να γίνεται outsourcing να το πούμε, είτε στη σύντηση, είτε στην καθαριότητα, είτε στη φύλαξη, τότε θα μπορούν να μπαίνουν ιδιώτες. Αυτές οι συμβάσεις πότε δημιουργήθηκαν κατά βάση? Δημιουργήθηκαν από το 2017-18. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που τις έκανε ορισμένου χρόνου. Δεν έκανε προκήρυξη για να μείνουν μόνιμα. Και ενώ ο χρόνος που ήταν να μείνουν ήταν ένας χρόνος και έλυγε το 19 τον Ιούνιο, έχουν παραμείνει όλος αυτός ο κόσμος για 3 χρόνια. Το συγκεκριμένο που λέτε στην Κομωτινή. Αλλά ξέρετε τι έγινε. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν σύμβαση μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο, όμως η σύμβασή τους διακόπτεται γιατί προχώρησε η διαδικασία του εργολάβου. Δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν, αφού δεν έχει έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει λήξει σύμβαση. Αυτό σας λέω τώρα, θα το δω το συγκεκριμένο, γιατί λέτε κάτι συγκεκριμένο που συνδέεται με το πότε λήγει η σύμβαση. Όπως αντίστοιχα έχει ζητηθεί, θα δούμε ότι υπάρχει και οικονομικοτεχνική μελέτη, τα ζητάει πάντοτε το Υπουργείο αυτά, ότι πράγματι είναι προς όφελος. Επί της αρχής όμως αυτό θέλω να το πω, γιατί είναι, καταλαβαίνω το δύσκολο του θέματος. Το Υπουργείο Υγείας έχει συγκεκριμένες θέσεις για μόνιμες προσλήψεις, όπως έχουν όλα τα Υπουργεία. Αυτές τις μόνιμες προσλήψεις, λοιπόν, επιλέγει το Υπουργείο Υγείας και το έχουμε πει με μια ειλικρίνεια. Έχουμε 15.000 κόσμους που μπήκαν επικουρικοί. Νοσηλευτές, γιατροί και λοιπό ιατρικό προσωπικό. Οι θέσεις λοιπόν που βγάζουμε, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, θέλουμε όλος αυτός ο κόσμος που μπήκε στη διάρκεια της πανδημίας ως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μείνει μόνιμα στο ΕΣΥ. Η επιλογή λοιπόν των μονίμων θέσεων του Υπουργείου Υγείας είναι για γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό ιατρικό προσωπικό. Όμως και οι καθαρίστριες έχουν βάλει πλάτη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που λέτε, και επειδή έχουμε συγκεκριμένη καταγγελία, μιλάμε για γυναίκες που είναι 50-55. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε τα 13 χρόνια να έχει σύμβαση, γιατί. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου κατά βάση δημιουργήθηκαν την περίοδο 17-18, αλλά οπωσδήποτε θα το δω και σε κάθε περίπτωση και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ήταν με ένα-δύο χρόνια. Φτάσανε, μπήκαν στο διαγωνισμό του ΟΣΕΠ, προσλήφθηκαν. Άλλα 2 χρόνια. Άλλο 1 χρόνο και μετά με τρίμηνες. Ναι, αυτό λοιπόν προσέχετε, γιατί εγώ θέλω να. Αυτός λοιπόν ο εγκλωβισμός που έχει γίνει αυτών των ανθρώπων, γιατί έχει γίνει εγκλωβισμός. Και εδώ πέρα έρχομαι, θα απαντήσει και ο κύριος Παπάς, γιατί είναι ξεκάθαρο. Όταν γίνεται ένας διαγωνισμός και εκ των πραγμάτων είναι για 1 χρόνο και τελικά αυτός ένας χρόνος γίνεται 4 και 5 χρόνια με παρατάσεις, στην πραγματικότητα εγκλωβίζεις αυτούς τους ανθρώπους. Πάντως, κύριε Πλεύρη, είναι πολλά τα θέματα στα νοσοκομεία. Μας στέλνουν πολλά μηνύματα από την ώρα που είπαμε ότι θα είστε κοντά μας για την Ιερά Πέτρα. Να το πούμε, αύριο έχουν μαζικό συλλαλητήριο εκεί στο νοσοκομείο. Ναι, το νοσοκομείο, επειδή ακούω αυτές τις κουβέντες, καμία δομή από το Λασίθι τις 4 που υπάρχουν, καμία δομή δεν κλείνει. Γιατί το ακούμε αυτό. Κατέβηκε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Συνάντησε και σε αυτά τα νοσοκομεία τους εργαζομένους. Θα βγουν εκεί θέσεις όπως είχαν βγει και προηγουμένως. Η Ιερά Πέτρα είναι ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί συγκεκριμένο κόσμο. Από εκεί και πέρα, προφανώς, επειδή είναι 4 τα νοσοκομεία στο Λασίθι, αυτό που επιλέγουμε και το έχουμε πει, είναι μια παραφιλολογία. Δεν υπάρχει θέμα να κλείσει δομή. Δεν θα κλείσει το νοσοκομείο. Δεν υπάρχει θέμα να κλείσει δομή. Αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε μια στόχευση, ώστε
η κάθε δομή να μπορεί να εξυπηρετεί κατά κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι και γιατρούς, δηλαδή. Και επειδή είστε, για να ολοκληρώσω, προφανώς, εντάξει, επειδή είναι θέματα υγείας, πήρα λίγο παραπάνω χρόνο. Να πω και κάτι, επειδή είναι ένα θέμα που το έχετε αναδείξει και εσείς εδώ πέρα και το έβλεπα και την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα των επικουρικών κλινών, δηλαδή των ράτζων. Ήδη σήμερα θα δείτε ο Ευαγγελισμός έκλεισε χωρίς ράτζα, γιατί μπήκε το Νίμιτς ενίσχυση. Και αντίστοιχα, την επόμενη εβδομάδα ήδη υπήρξε συμφωνία, μπαίνουν 2-3 ιδιωτικές δομές που θα υποστηρίξουν το Αττικό, το Γεννηματά και το Λαϊκό, δηλαδή τα νοσοκομεία που κατά βάση το Αττικό είναι η πιο δύσκολη περίπτωση. Τα άλλα όλα νοσοκομεία έχουν λίγες επικουρικές κλινικές. Να έχουμε διανυκτερεύσεις δηλαδή και εφημερίες χωρίς ράτζα. Ναι. Το Αττικό είναι η πιο δύσκολη περίπτωση. Όλα τα άλλα της Αθήνας θα έχουν χωρίς ράτζα. Τα θέματα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο ή να πάμε στα πολιτικά? Ναι, θα σας πω πάρα πολύ σύντομα. Πρώτον, χαίρομαι που ο κύριος Πλεύρης αναγνωρίζει ότι εμείς ήμασταν αυτοί που κάναμε προσλήψεις. Το δημόσιο σύστημα υγείας χρειάζεται παραπάνω κόσμο. Και θέλω εδώ να θυμίσω ότι όταν η Νέα Δημοκρατία είχε υπογράψει το 1:5, εμείς δίναμε τη μάχη για το 1:1 και μας κατηγορούσαν για ανευθυνότητα. Δεύτερον, ο κύριος Πλεύρης, δεν ξέρω τι εικόνα έχει για την Ιερά Πέτρα, αλλά προφανώς ανοιχτές δομές χωρίς εργαζόμενους δεν εννοούνται ως ανοιχτές δομές, χωρίς λειτουργούς της υγείας, δηλαδή. Βεβαίως, τεράστιες. Και τρίτον, στο ζήτημα των εργολαβιών υπάρχει μια δομική διαφορά αντίληψης. Εγώ σας μεταφέρω και την εμπειρία μου από την υπουργική μου θητεία, όταν έληξε η σύμβαση του και προσλάβαμε κατευθείαν απευθείας προσωπικό για την καθαριότητα και το Υπουργείο εξοικονόμησε πόρους και αυξήθηκαν οι μισθοί. Διότι δεν πρέπει να βγάζουμε από τη συζήτηση τις συνθήκες εργασίας και τις αμοιβές οι οποίες είναι πενιχρές κατά κανόνα, ειδικά στο προσωπικό καθαριότητας που δουλεύει στις εργολαβίες. Και να εξετάσετε και οι δύο, να υπάρχει μια συμφωνία. Επειδή εγώ ακούω αυτό που λέει ο κ. Παπάς, τι λέω λοιπόν τώρα εγώ? Γι' αυτόν τον λόγο είπαμε ότι οι εργολαβίες με ιδιώτες θα είναι μόνο όταν υπάρχει οικονομικό τεχνικό. Καταλαβαίνετε το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε, κύριε Πλεύρη. Είναι μόνο που εσάς δεν σας νοιάζει ποιες είναι αμοιβές. Να συμφωνήσετε τα δύο μεγάλα κόμματα. Σας παρακαλώ, μην το ανοίξουμε περισσότερο. Να συμφωνήσετε τα δύο μεγάλα κόμματα να δείτε άνθρωποι που είναι 10 και 15 χρόνια να γίνουν μόνιμοι. Είτε είναι καθαρίστρες, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι γιατροί. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ότι όταν βγάζει σύμβαση ορισμένου χρόνου, και εδώ πέρα με συγχωρείτε, είναι κριτική στη λογική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η σύμβαση ορισμένου χρόνου εκ των πραγμάτων κοροϊδεύει στον κόσμο. Τώρα δεν λες ότι θα μόνιμα. Μην υπερβάλλουμε λίγο. Να πάμε λίγο στα άλλα. Αυτό θα το ξαναδούμε το θέμα. Εμείς δεν τα αφήνουμε τα θέματα του κόσμου. Κύριε Παπά, εσείς γιατί αποχωρείτε από την Βουλή? Ακούσαμε χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει. Δεν πηγαίνουμε ξανά στη Βουλή, εκτός από το θέμα του. Να είμαστε ακριβείς σε σχέση με το εξής. Είπαμε ότι στις ψηφοφορίες θα επιλέγουμε τη στάση της αποχής. Διότι εδώ είμαστε ενώπιον μιας μείζωνος θεσμικής εκτροπής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αποκαλύψεις τελευταίες πιστοποίησαν ότι οι υπουργοί και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονταν σε παρακολούθηση από την ΕΕΠ. Δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις και θα σας έλεγα αυτή η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής πολιτική στάση, κάθε άλλο παρά μπορεί να χαρακτηριστεί με τον τρόπο που τη χαρακτήρισαν τα στελέχη. Έχει όμως οι παρακολουθήσεις με την ψηφοφορία στη Βουλή? Έχει. Μα αυτό, επειδή ακριβώς έχουμε μια θεσμική εκτροπή για την οποία δεν έχουμε λάβει απαντήσεις, επιλέγουμε αυτή την πολιτική στάση, η οποία ακριβώς και αποτυπώνει την δική μας θέση ότι ο κύριος Μητσοτάκης και δηλαδή θα φέρει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο που θα προβλέπει κάποια επιδόματα ή κάποια, τέλος πάντων, κάποιες παροχές και εσείς θα επιλέγετε. Κυρία Χασαμπόπουλε και κυρία Βούλγαρη, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένας σε αυτή τη χώρα να μπερδευτεί για την πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από οποιοδήποτε βοήθημα παίρνει ένας μισθωτός, ένας εργαζόμενος ή ένα νοικοκυριό το οποίο βρίσκεται σε ανάγκη. Ουδής θα μπερδευτεί. Εδώ πέρα εμείς με αυτή μας τη στάση αναδεικνύουμε ένα μείζον ζήτημα και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι κάτι τέτοιο είχε κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης και μάλιστα με μεγαλύτερη κλίμακα, αποχωρώντας από τη Βουλή μία εβδομάδα μετά τις ευρωεκλογές του 2019. Παπά, αυτό δεν είναι ασέβεια προς το κοινοβούλιο? Καθόλου. Στην ώρα που ασέβεια πάμε είναι, σε εκλογές, σε δύο μήνες πάμε σε εκλογές. Είναι απολύτως, κυρία Βούλγαρη, επιτρέψτε μου, είναι μία απολύτως προβλεπόμενη από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής στάση. Οι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν ή μπορούν να απέχουν από την ψηφοφορία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Άλλο να φέρεις ένα νομοσχέδιο και να πεις σήμερα αποφασίζουμε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο είναι τέτοιο. Αλλά εδώ εσείς λέτε ότι συνολικά φεύγουμε από τη Βουλή. Δεν λέμε ότι συνολικά φεύγουμε από τη Βουλή. Λέμε ότι θα απέχουμε στις ψηφοφορίες. Ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του θα υποστούν. Είναι λίγο ακτιβισμός όμως. Θα υποστούν τη βάσανο της παρουσίας μας. Είναι μια κλιμάκωση.
Ως προς αυτό έχετε δίκιο. Ακτιβισμός δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείτε. Σας λέω ότι είναι μια στάση η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του, καλή ώρα και ο κύριος Πλεύρης, θα υποστούν τη βάσανο και της παρουσίας μας και της κριτικής μας. Οφείλω να πω ότι δεν την καταλαβαίνω αυτή τη στάση. Ότι είναι αντιθεσμική, είναι αντιθεσμική στάση. Και θα εξηγήσω γιατί. Δεν κάνατε το ίδιο το 19. Το 19. Εδώ τον έχω το Μητσοτάκη. Όχι, η κυβέρνηση έκανε ένα πράγμα. Μόλις. Προσέξτε, προσέξτε. Να σα δώσω κιόλα έκανε η Νέα Δημοκρατία. Μόλις προκηρύχθηκαν οι εκλογές, οι ευρωεκλογές είχαν γίνει, προκηρύσσονται εκλογές. Εκεί που ήταν η πολιτική στάση που περιγράψατε, κύριε Χασαπόπουλο, που μπορεί να γίνει σε μια φορά, λέμε έχουν προκηρυχθεί εκλογές και είχε έρθει ο ποινικός κώδικας, ήταν ένα βασικό νομοθέτημα που άλλαζε και έχει υποστεί και την κριτική. Και αυτό το οποίο είπε η κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορεί να περάσει, η σημερινή κυβέρνηση, τότε αντιπολίτευση, δεν μπορεί να περάσει ένα τέτοιο νομοθέτημα αλλαγή συνολικά του ποινικού κώδικα από μια κυβέρνηση που σε 10 μέρες έχουμε εκλογές. Αυτό ήταν πολιτική στάση συγκεκριμένη. Και γιατί δεν ισχύει αυτό λοιπόν, και στην περίπτωση τι λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει. Δεν πάμε για εκλογές τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές. Η κυβέρνηση προφανώς έχει τη δεδηλωμένη. Δεν μπαίνω στη λογική των δημοσκοπήσεων να πω ότι έβλεπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει δυναμική διακυβέρνηση. Το αφήνω αυτό τελείως. Η κυβέρνηση μπορεί μέχρι τον Ιούλιο να κυβερνά. Δεν υπάρχει προκήρυξη εκλογών. Και τι λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι ουσιαστικά δεν αποδέχομαι σε αυτή την κυβέρνηση το δικαίωμα να νομοθετεί. Παραμένω στη Βουλή όμως, δηλαδή συμμετέχω σε μια διαδικασία και όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας αποχωρεί. Κάτι παρόμοιο έκανε που δεν στήριξε πρόεδρο Δημοκρατία το 2015, αλλά τότε είχε ένα επιχείρημα ότι έχει χαθεί τέλος πάντων η λαϊκή εντολή γιατί δεν θα περάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τώρα, ξέρετε για την αντιθεσμική αυτή στάση, γιατί αφού περιγράφει λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση, έχει το δικαίωμα η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση βάσει της εντολής να εξαντλήσει την τετραετία. Τι στο απαγορεύει κανένας. Και το κόμμα, με συγχωρείτε κύριε Παπά, θα το πω, επιλογή σας είναι βέβαια αυτά. Αλλά εμένα δεν μου θυμίζει κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό. Αυτό συνήθως το περιμέναμε από ένα κόμμα το οποίο θέλει να κάνει μια αντίδραση. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα να λέει καλό τα συνδικάτα των ένα των άλλων. Μισό λεπτό. Έχουμε μια εντολή. Αυτή η εντολή έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ο Πρωθυπουργός έχει δείξει μια τρομακτική θεσμικότητα. Γιατί είπε, θα πάω στο τέλος, δεν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Έχει δείξει τρομακτική θεσμικότητα ο Μητσοτάκης. Μιλάτε σοβαρά τώρα. Στο κομμάτι των εκλογών. Και μην μιλάτε άλλη για κυβέρνηση. Εντολή, αυτή τη στιγμή πείτε. Εντολή. Ο Μητσοτάκης είπε κάτι στο κομμάτι των εκλογών. Δεν λέω. Σε όλα τα άλλα τα συζητούμε που και σε όλα τα άλλα, ό,τι έχει πει το έχει κάνει. Στο κομμάτι των εκλογών. Ναι. Περιμέναν εκλογές πόσο καιρό τώρα. Είχε δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να προκαλέσει εκλογές σε χρονικά σημεία που οι δημοσκοπήσεις του δίνανε ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είπε ότι θα πάμε στο τέλος. Αυτό το τέλος το τηρεί. Έχει πει, έχει δώσει και το χρόνο ότι ο χρόνος είναι Απρίλιος-Μάιος και εσείς έρχεται και λέτε ξαφνικά ότι οτιδήποτε και να γίνει αυτό το διάστημα αποχωρούν. Ένα σχόλιο μόνο, ένα σχόλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχε καμία εντολή επειδή την επικαλεστήκατε να παρακολουθεί τους υπουργούς του. Ούτε παρακολουθούσε. Δημοσιογράφος, τους παρακολουθούσε κανονικά. Είναι ο αρχιερέας, ο εμπνευστής και ο υλοποιητής αυτής της μεγάλης επιχείρησης εκτροπής του δημοκρατικού μας συστήματος και της λειτουργίας. Και το δεύτερο. Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Και το δεύτερο, επιτρέψτε μου κυρία Βούλγαρη ένα σχόλιο για να τοποθετηθεί και ο κύριος Πλεύρης. Είναι καταφανές ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχει επιληθεί ο γόρδιος δεσμός της ημερομηνίας των εκλογών, διότι την έχουμε πραγματικά εξαντλήσει και εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων και δημοσιογράφοι. Και συγκλίνουμε σε ένα πράγμα. Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Διαφωνούμε στην εκτίμηση για το ποιος θα είναι πρώτος. Συμφωνούμε όμως το εξής. Ότι τη Δευτέρα το πρωί, μετά την κάλπη την επερχόμενη, ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης υπόσχεται αστάθεια, λέει στους ψηφοφόρους πάμε σε αυτή την εκλογή για ζέσταμα και μόνο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κυβέρνηση τη δεύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι με πρωτιά δική μας θα έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση τη Δευτέρα το πρωί. Την πρωτιά του δεν νομίζω να διαφωνούμε σε αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι σοβαρά υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Και αν το πίστευε αυτό το πράγμα, θα ήταν. Αυτό το οποίο ο κόσμος που θα ψηφίσει. Προφανώς. Αν το πίστευε αυτό το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελε την εφαρμογή του εκλογικού νόμου με τον οποίο κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβέρνησε με απλή αναλογική. Κόβεται και ράβεται στα μέτρα των ορέξεων. Αυτό κάνατε εσείς. Κυβερνήσατε με ενισχυμένη αναλογική. Κυβερνήσατε με ενισχυμένη αναλογική. Και όταν πια χάνατε τις εκλογές, κάνατε απλή αναλογική. Εσείς την είχατε ψηφίσει. Το εξάμηνο, κύριε Παπά, που
κυβερνούσατε, δεν μπορούσατε να φέρετε απλή αναλογική. Ήταν πάγια θέση. Εμείς τι λέμε. Τώρα, προφανώς ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Αυτό το οποίο λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εδώ πέρα δεν διαφωνούμε. Πάτε για τις δεύτερες πάντως. Εμείς ερχόμαστε και λέμε. Αυτό που θα συγκρίνει ο πολίτης είναι το εξής. Ή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το οποίο ζητάμε εμείς με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ή μια κυβέρνηση όπως την περιγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη Κυριακή θα έχει χαρακτηριστικά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, Ανοχή ΚΚΕ και άγνωστο ποιος πρωθυπουργός. Αυτό για μας είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δίλημα για τον κόσμο. Αυτοδυναμία Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη ή τα τέσσερα κόμματα που ακούσατε. Κύριε Πλεύρη, ερωτώ ειλικρινώς. Τι λέτε, μας παρακολουθούν άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Τι θα τους πείτε. Μας αφήνετε λίγο για να προχωρήσουμε. Επειδή λέει για την επόμενη μέρα πρώτες και δεύτερες εκλογές. Εδώ βλέπουμε και χθες φάνηκε λίγο με τον κύριο Τσίπρα ότι πολλώνει και προς το ΠΑΣΟΚ. Με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει ένα σύμμαχος για την επόμενη μέρα. Φάνηκε όμως ότι προσπαθεί να πάρει ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και με την άποψη αυτή που είπε ότι όντως είναι εκβιαζόμενος ο Ανδρουλάκης. Κλείνονται γέφυρες δηλαδή και προς τα εκεί. Μισό λεπτό. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Προεκλογικά οι σχέσεις των κομμάτων είναι ανταγωνιστικές. Ακόμα και των γειτονικών, των όμορων κομμάτων είναι ανταγωνιστικές. Διότι ένας πολίτης που θα ψηφίσει το Χασαπόπουλο δεν θα ψηφίσει τη Βούλγαρη. Και το ανάποδο, έτσι. Διεκδικεί λοιπόν το κάθε κόμμα να μεγιστοποιήσει το ποσοστό του. Χρειαζόταν αυτή η επίθεση τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν έγινε κάποια επίθεση. Απλώς καλούμε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει και τη θέση του. Διότι εγώ κρατώ και είμαι από τους υποστηρικτές της λύσης της προοδευτικής διακυβέρνησης εδώ και πάρα πολύ καιρό, πρέπει να σας θυμίσω, και κρατώ από τις δηλώσεις του Ανδρουλάκη, παρόλη την κριτική που μας εκτοξεύει, βεβαίως, εντάξει, ο καθένας μπορεί να επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα υπερασπιστεί τις δικές του εκλογικές πιθανότητες, αλλά καλούμε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη θέση του και εγώ κρατώ τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη ότι υπάρχει ανάγκη να περάσει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ότι χρειάζεται μία προοδευτική διακυβέρνηση και βεβαίως και τη δήλωσή του, επειδή κάτι είπατε πιο πριν για το θέμα της παρακολούθησής του, ότι τέλη Αυγούστου του προηγούμενου έτους, ότι ο Μητσοτάκης τον παρακολουθούσε για να τον εκβιάσει. Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν τον θεωρεί εκβιαζόμενο. Αυτό είπαμε εμείς, ότι ο Μητσοτάκης έκανε τις παρακολουθήσεις ακριβώς για να εκβιάσει πολιτικά κόμματα και εξελίξεις. Είναι απολύτως σαφές. Και ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του και το πώς θα πορευτεί στην πορεία. Τώρα, πάντως, για να πάμε σε εκλογές, χρειάζεται να δώσετε και κάποιες απαντήσεις στο λαό. Και είπατε για τις παρακολουθήσεις, κύριε Παπά. Ρωτάω λοιπόν τον κύριο Πλεύρη, αν θα έχουμε σαφή απάντηση. Τι έχει γίνει με αυτό το ζήτημα. Λειτουργούσε κάποιο παράκεντρο στην ΕΕΠ. Ήξερε ο Πρωθυπουργός. Δεν ήξερε. Γιατί παρακολουθούνταν ο κύριος Φλόρος και ανώτατα στελέχη του στρατού. Σε αυτό το κομμάτι έχουμε δώσει σαφέστατες απαντήσεις. Και οι απαντήσεις είναι οι συγκεκριμένες. Στο μεν σκέλος των νόμιμων επισυνδέσεων, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν αναπτυχθεί δύο επίπεδα. Οι νόμιμες επισυνδέσεις και το predator παράνομες. Predator παράνομες. Αυτό ήταν παλιά. Τώρα πάμε, έχει υπάρξει και η ζεύξη και η απόδοση. Κύριε Πλευρή. Ναι, αλλά μην τοποθετήσετε σαν να είμαστε τέσσερις. Όχι, μήνες πριν. Αυτό σας λέω. Στις νόμιμες επισυνδέσεις αναφερόμαστε. Η διαδικασία είναι μία. Γίνεται η αίτηση, η εισαγγελική λειτουργός δίνει την άδεια, έτσι γινόταν. Υπάρχει πλήρη άγνοια της κυβέρνησης. Το έχει πει αυτό ο Πρωθυπουργός 100 φορές. Ο κύριος Τσίπρας έχει παραδεχτεί ότι γνώριζε ποιοι παρακολουθούνταν επί των ημερών του για τον κύριο Σαγιά και τον κύριο Πιτσιόρλα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις νόμιμες επισυνδέσεις που γίνονται με μια διαδικασία και δεν γνωρίζει. Αυτό το πράγμα δεν έγινε κανείς. Εσείς μου είπατε αν δεν. Αυτές είναι οι απαντήσεις οι οποίες είναι. Επικεφαλής, με συγχωρείτε, μυστικές υπηρεσίες δηλαδή λειτουργούν με πολιτικό προϊστάμενο ως προς τη διαδικασία. Γιατί υπάρχει διαδικασία. Εδώ ακούσαμε μισό λεπτό. Ακούσαμε το επιχείρημα ότι πάει ο πολιτικός αρχηγός και μαθαίνει. Ποιοι παρακολουθούνται. Να το λέει αυτό που λέει. Δεν λέει τέτοιο. Λέει ενημέρωση. Παίρνει ο πολιτικός αρχηγός. Δεν λέει ενημέρωση ποιου κόσμου είναι. Με αυτή τη λογική θα εμφανιζόταν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και θα παίρνανε το σύνολο των ατόμων που η ΕΕΠ παρακολουθεί, που ενδεχομένως αυτοί που παρακολουθούν να είναι και άτομα που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. Δεύτερο, για το παράνομο. Για το παράνομο. Θα μάθουμε πόσο επικίνδυνο ήταν ο Φλόρος και τον παρακολουθούσε. Υπάρχει από τον νόμο διαδικασία πώς μαθαίνει. Τέτοια διαδικασία δεν υπάρχει για τον πολιτικό αρχηγό. Δικαιούμεθα να ρωτάμε γιατί δεν εμπιστεύεστε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Με συγχωρείτε. Και τον παρακολουθούσατε. Εσείς γιατί παρακολουθούσατε.
βάζατε τον κύριο Πιτσιόλα. Προφανώς υπήρχαν κάποια στοιχεία, κατέληξαν και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Λέτε. Αυτό λέτε και αυτό παρέμεινε. Για το φλόρο δηλαδή. Ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να καταλήξουν και να μην υπάρχει όχι, πρόβλημα. Όχι, δεν λέμε τέτοιο. Ο κύριος Φλόρος, κύριε Παπά, για κάποιον λόγο ενοχλεί περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ από ότι ενοχλεί τους Τούρκους. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Καλά, εντάξει τώρα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η επίθεση που έχει δεχτεί αρχηγός ενόπλων δυνάμεων δεν τον έχει δεχτεί. Έχετε φύγει από το λαό του Καρατζαφέρη, είστε στη Νέα Δημοκρατία και τη χαρακτηρίζετε. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ να επιτίθεται περισσότερο. Πάμε στο δεύτερο. Το κομμάτι των παράνομων επισυνδέσεων, με συγχωρείτε, εγώ με κάποιον τρόπο βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προνομιακή σχέση ως προς την ενημέρωση και τα μέσα του. Για τον κύριο Ράμο, λέτε τώρα τι λέτε. Ο κύριος Ράμος είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Ο κύριος Ράμος, πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας το Δεκέμβριο, όταν αναφερόταν, φαινόταν ότι είχε γνώση. Τη γνώση αυτή προφανώς δεν ξέρω αν την έχει απευθείας από τον ίδιο τον κύριο Ράμο, αλλά από κάπου είχε μια γνώση. Εγώ λέω, κάτι ακόμα χειρότερο λέω. Ότι μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, το ντοκουμέντο λόγου χάρη, να πω συγκεκριμένα, δείχνει ότι έχει μια προνομιακή ενημέρωση στο αν ισχύουν ή δεν ισχύουν παράνομες παρακολουθήσεις. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτοί που έχουν τα στοιχεία, να πάνε τα στοιχεία. Είτε στη δικαιοσύνη, είτε να τα βγάλουν. Γιατί όταν μιλάμε για εκβιασμό και εκβιαζόμενο, όταν με το σταγονόμετρο έτσι, δίνονται και στοιχεία, τότε με συγχωρείτε. Δικαίωμα η εφημερίδα. Η εφημερίδα κάνει τη δουλειά της. Σωστά. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ βλέπω προνομιακή σχέση. Εχθές το Μέγα αποκάλυψε διαλόγους ανθρώπων της αστυνομίας οι οποίοι συζητούσαν με ανθρώπους του υπουργού. Ναι, αυτό θα εγκαλείται ο δημοσιογράφος που έκανε την. Εγώ δεν εγκαλώ. Εγώ λέω ότι βλέπω προνομιακή σχέση. Γιατί, προσέξτε, εδώ το ρεπορτάζ του Μέγκα, για να το πούμε, είναι υπάρχει μια δικογραφία, βρήκε τις απαντήσεις. Το ρεπορτάζ παρανόμων επισυνδέσεων. Αυτός που δίνει τις πληροφορίες σίγουρα με κάποιον τρόπο συνδέεται με τις παράνομες επισυνδέσεις. Βάλτε μια νοτελεία μια στιγμή. Έτσι γίνεται πάντα στο ρεπορτάζ όμως. Αυτό είπα εγώ, γίνεται διαφορετικά. Μισό λεπτό. Και ο κύριος Παπάς, θέλω να σας πω, όταν ήταν υπουργός, υπήρχαν δημοσιεύματα που τους ενοχλούσαν. Και λέγανε πού τα βρήκατε εγώ αυτά. Εγώ δεν σας είπα, με συγχωρείτε. Εγώ είπα ότι βλέπω να υπάρχει μια προνομιακή πληροφορία. Αυτό είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας όμως. Γάλεσα εγώ τίποτα. Εγώ σας λέω μια προνομιακή σχέση που δεν τα έχουν μέσα που υποτίθεται ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως λέμε λοιπόν, κύριε Παπά, για τον κύριο Πλεύρη, ότι δεν δώσανε πιστικές απαντήσεις και ενοχλούνται από διάφορα δημοσιεύματα. Έτσι θέλω να πω ότι κι εσείς είστε στο μάτι του κυκλώνα τώρα που πάμε στις εκλογές με τα περίφημα SMS. Του Καλογρίτσα. Και εσείς χρειάζεται να δώσετε απαντήσεις. Mm-hmm. Γιατί σας λέτε θα είναι ψέματα όλα αυτά και θα πάω και στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα μου επιτρέψετε. Καταρχήν έχω προσφύγει. Έχω προσφύγει στη δικαιοσύνη, διότι εδώ δεν είχαμε δημοσιογραφική αποκάλυψη. Είχαμε τους ισχυρισμούς μιας ψευδομαρτυρίας στην ακροαματική διαδικασία. Έχω προσφύγει στην δικαιοσύνη. Θα μου επιτρέψετε να είμαι φιδωλός ως προς την ουσία της κατάθεσης. Για τα SMS, η ομάδα μου της υπεράσπισης, οι δικηγόροι μου, κατέθεσαν πραγματικά η οποία πιστοποιεί ότι έχουν υποστεί αλλίωση και θα μείνω σε αυτό. Το δικαστήριο πάντως δέχτηκε ότι είναι αληθινά. Όχι, το δικαστήριο δέχτηκε να τα αξιολογήσει λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν κατατεθεί δηλαδή με τον τρόπο που πρόκειται. Δεν μηνύματα με τον κύριο Καλογρίτσα. Μηνύματα έχω ανταλλάξει με όλους. Σας λέω ότι κατατέθηκε πραγματογνωμοσύνη η οποία πιστοποιεί ότι έχουν υποστεί αλλίωση. Γιατί έχουν βγει στη δημοσιότητα μηνύματα που εσείς μοιράζατε, σύμφωνα με τα μηνύματα, μοιράζατε μερίδια. Νομίζω ότι έχει καταλάβει ο κόσμος μετά την πάροδο όλων αυτών των ετών ότι αυτή η διαδικασία είναι μια ουρά πολιτικής στοχοποίησης η οποία στην καρδιά της έχει το γεγονός ότι για πρώτη φορά έγινε κανονική αδειοδότηση όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Η οποία αδειοδότηση έπρεπε να γίνει. Ο κ. Καλογρίτσας ήταν φίλος σας. Δεν ήταν φίλος μας. Ήταν και είναι κουμπάρος του κ. Θεοδωρικάκου και συνεταίρος του. Συνεταίρος, κανονικός. Και μάλιστα θα σας έλεγα. Ο σχολιασμός. Κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο πράγμα οι κοινωνικές σχέσεις και άλλο οι επιβεβαιωμένες επιχειρηματικές σχέσεις. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, λοιπόν, για να δούμε ποιανού φίλος είναι ποιος, ήταν συνεταίρος του κύριου Καλογρίτσα στην GPO και ταυτόχρονα σύμβουλος στρατηγικής του κύριου Μητσοτάκη. Και συναντιόταν συχνά πυκνά και τις ημέρες του διαγωνισμού ο κύριος Θεοδωρικάκος με τον κύριο Καλογρίτσα. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης και είχε άμεση ενημέρωση για τα τεκτενόμενα
κατά το διαγωνισμό και τις δυνατότητες και τις κινήσεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία και βεβαίως έχει και άμεση επιχειρηματική επαφή με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Με μερίδια, με εγώ θα δώσω εκεί. Η γραμματέα του κυρίου Καλογρίτσα εσάς κατηγορεί για σακούλες με χρήματα. Όχι, εδώ κάνετε λάθος. Σακούλες κατηγορεί τον κύριο Παπά. Σακούλες λέει ότι πήγαν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπατε προηγουμένως στον κύριο Πλεύρη, ότι σε λίγο θα μας πείτε ότι εμείς κάνουμε τις διασυνδέσεις, έτσι σε λίγο θα μας πείτε ότι ο Μητσοτάκης έκανε τον διαγωνισμό για τα. Όχι, τον διαγωνισμό τον κάναμε εμείς. Ο Μητσοτάκης, ενώ τον κατήγγειλε το διαγωνισμό, εφαρμόζει τα αποτελέσματά του. Δεν λέει τις ανοησίες που έλεγε όταν διεξάγονταν ο διαγωνισμός ότι πρέπει να είναι άπειρα τα κανάλια. Δεν την έχω ακούσει αυτή την άποψη 4 χρόνια και επειδή έχει και την πλειοψηφία, θα μπορούσε πραγματικά αυτή την πρόβλεψη του νόμου να την αλλάξει. Αλλά τότε θα γελάγανε και τα έδρανα της Βουλής, εάν έκανε μια τέτοια κίνηση. Και νομίζω ότι κλείνει σύντομα και αυτός ο κύκλος. Παρακαλώ πολύ, μια κουβέντα γρήγορα, πολύ γρήγορα. Εγώ δεν μπαίνω στην υπόθεση τη συγκεκριμένη, γιατί έχω υπάρξει ανακριτής Ιωνής στην υπόθεση. Οπότε δεν θα πω τίποτα για τον κύριο Παπά. Θα κριθεί από το δικαστήριο και έχει την υπερασπιστική του γραμμή. Πολιτικά όμως θέλω να πω το εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον κύριο Παπά. Ο κύριος Καλογρίτσας μίλησε ευθέως για κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυση δεν είναι δουλειά του κυρίου Παπά. Στη γραμματέα μπορεί να τα κάνει. Δεν εκπροσωπώ τον κύριο, Καλογρίτσα δεν θα το μηνύσει ποτέ κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, νομίζω ότι πήραμε μια γεύση. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Ήρεμα. Ευχαριστούμε τον υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Παπά. Ήταν η διάθεση του μήνα. Είδες που σου είπα. Η διάθεση είναι ωραία, αγαπησιάρικη. Θα δώσουμε πάσα στην Ελεονόρα.